Αισθάνομαι στην πορεία όλης αυτής της υπόθεσης ότι σαν να βρήκαμε ένα πολυτραυματία στο δρόμο, ένα ασθενοφόρο παρκαρισμένο δίπλα, να τον φορτώσαμε, να τον πήγαμε στο νοσοκομείο και να μας σταματήσανε στο δρόμο να μας πούνε ότι δεν δικαιούστε εσείς να οδηγείτε το ασθενοφόρο, πρέπει να γυρίσετε τον πολυτραυματία πίσω στο σημείο που βρίσκεται και να τον πάει ο μοναδικός αρμόδιος για την οδήγηση του ασθενοφόρου. Λίγο πριν μπούμε στο θεραπευτήριο, ο πολυτραυματίας ήταν το τηλεοπτικό τοπίο. Και εμείς που εξαναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων να πάρουμε την αρμοδιότητα για μία και μόνη φορά για να το ρυθμίσουμε. Αυτή νομίζω ότι είναι η πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, αναγκάζομαι να πω για άλλη μια φορά να αναφερθώ στο ζήτημα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν είχε νόμιμη σύνθεση. Και επειδή δεν είχε νόμιμη σύνθεση, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριπτε πολλές φορές 10 αποφάσεις που έχω πρόχειρες εδώ, τα πρόστιμα τα οποία επέβαλε στα κανάλια. Τα ίδια τα κανάλια λοιπόν, τα οποία βγήκαν ως υπερασπιστές του θεσμικού ρόλου του Συμβουλίου της του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, προσέφευγαν στο ΣΤΕ για να πούν και να υποστηρίξουν και να δικαιωθούν ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει νόμιμη σύνθεση το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άρα δεν μπορεί να βάζει τα πρόστιμα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Και μας λέτε τώρα ότι σε αυτή την πραγματικότητα μπροστά εμείς έπρεπε να κάνουμε διαγωνισμό με εκείνο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πραγματικά πιστεύετε ότι θα άντεχε έστω και ένα δευτερόλεπτο αυτός ο διαγωνισμός στην πρώτη δικαστική δοκιμασία από τις πολλαπλές στις οποίες θα είχε υποβληθεί? Και βεβαίως θα υπενθυμίσω στο σώμα ότι στη συζήτηση στο επίπεδο των επιτροπών στο 43-39, αναρωτιέμαι αν άλλος νόμος έχει συζητηθεί τόσο εκτενώς και στην εθνική αντιπροσωπεία και δημοσίως, σε εκείνη τη συζήτηση το εναπομείναν Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δήλωσε πλήρη αδυναμία να αποφανθεί για μία σειρά από ζητήματα τα οποία ήταν προαπαιτούμενα για τη διοργάνωση του διαγωνισμού. Αυτή την κατάσταση παραλάβαμε και νομικά και επί της ουσίας. Και έπρεπε με κάποιο τρόπο να κινηθούμε. Γιατί να κινηθούμε όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές? Ακριβώς για να εφαρμόσουμε το Σύνταγμα και να τηρήσουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγαν ότι η παράταση της νόμιμης εντός εισαγωγικών λειτουργίας των καναλιών άνευ αδείας δεν συνάδει με το Σύνταγμα. Ρωτάω για πολλωστή φορά όλοι όσοι άσκησαν σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την πορεία των εξελίξεων και τις επιλογές μας να διοργανώσουμε το διαγωνισμό, εάν εγώ ο ίδιος στην αρχή του τρέχοντος έτους είχα υπογράψει την παράταση, την αντισυνταγματική παράταση της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών, θα διαμαρτύρονταν? Λυπάμαι που το λέω και πολύ φοβάμαι πως όχι. Λυπάμαι που το λέω. Λυπάμαι ειλικρινώς που το λέω, ότι αν εγώ 31 Δωδεκάτου είχα υπογράψει αυτές τις τροπολογίες που παρέτειναν το status quo το τηλεοπτικό, δεν θα είχαμε διαμαρτυρίες καθόλου. Δεν συζητάμε για τέτοια κλίμακας διαμαρτυρίες ούτε κατά φαντασία. Θα ήταν ένα απλό χαρτί, μία απλή τροπολογία. Έχει κλείσει όμως, νομίζω, πάρα πολύ νερό στα βλάκι. Και τώρα έχουμε συνειδητοποιήσει άπαντες ότι και Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πρέπει να συγκροτηθεί με νόμιμη σύνθεση και διαγωνισμός να γίνει και τίμημα να καταβληθεί. Πραγματικά δεν άκουσα, εκτός από την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία δεν είναι πολύ καθαρό το πώς θα εξασφαλιστεί το τίμημα, δεν άκουσα κάποια πρόταση που να λέει ότι δεν πρέπει να καταβληθεί το τίμημα. Και αυτό είναι ένα κεκτημένο. Και είναι κεκτημένο γιατί διεξήχθη διαγωνισμός και απεδείχθη ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διατίθεται να πληρώσουν. Απεδείχθη ότι υπάρχει αξία επάνω στο σπάνιο πόρο που λέγεται τηλεοπτικές συχνότητες. Επάνω στην υπηρεσία που λέγεται πανελλαδική εκπομπή. Μια αξία την οποία συστηματικά η πολιτική εξουσία χάριζε ως μειόφυλα. Και θα το πω με λύπη.
Διότι εδώ άκουσα ομιλίες και απέκτησα την αίσθηση ότι ορισμένοι αισθάνονται ότι δικαιώθηκαν για τα 27 χρόνια ανομίας. Να έχουμε κάποιο μέτρο. Διότι δεν έχει δικαιωθεί κάθε άλλο. Τα 27 χρόνια ανομίας είναι αυτά που κανείς πλέον εδώ δεν δύναται να ανέβει στο βήμα αυτό και να πει ότι ήταν καλώς καμωμένα τα πράγματα. Ούτε ένας. Ούτε ένας. Και αυτό μας χαροποιεί εμάς. Και είναι μια δικαίωση. Περνάμε λοιπόν τώρα στις τροπολογίες. Τροπολογίες έχουμε. Τη σύμφωνη γνώμη και για την τιμή εκκίνησης, κύριε Δένδια. Νομίζω ότι είναι δευτερεύον σε σχέση με το προηγούμενο, διότι η τιμή εκκίνησης αποδείχθηκε ότι αν με άρτιο τρόπο και καλό σχεδιασμό οργανωθεί ένας διαγωνισμός, το τίμημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιαδήποτε τιμή εκκίνησης. Υπάρχουν νομίζω όλες οι προϋποθέσεις και η συσσωρευμένη πείρα για να γίνει αυτό. Τώρα, έχουμε πάρα πολύ και θα ολοκληρώσω με αυτό και ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ το αν πρέπει, αν βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος 4339 και αν πρέπει να αποσυρθεί. Δράτω με τις ευκαιρίες να επαναλάβω ότι όταν ψηφίζαμε το 4339, ξοδέψαμε πάρα πολλή ώρα για να οικοδομήσουμε συνενέσεις, τις ευρύτερες δυνατές. Από τα 15 άρθρα τα οποία αφορούν το διαγωνισμό και ένα άρθρο το οποίο αφορά τη σύσταση της ΕΡΤΝΕΤ, της εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με την ΕΡΤ για να γίνει ψηφιακός πάροχος, το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, ψήφισε τα 9, η Ένωση Κεντρών τα 8 και το Ποτάμι τα 5. Προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις, προέλευση κεφαλαίων, τεχνολογικός εξοπλισμός, κτηριακή υποδομή, προεπιλογή αιτήσεων. Βεβαίως το ξέρετε και τα ψηφίσατε. Γιατί ανεβαίνετε σε αυτό το βήμα και λέτε ότι εμάς μας ενδιέφερε μόνο το τίμημα? Γιατί ακούγεται λοιπόν αυτή η κριτική, εφόσον έχουμε ψηφίσει μαζί άρθρα τα οποία ανέβαζαν πολύ ψηλά τον ποιοτικό πύχη? Αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα έρχεται μία κριτική η οποία, για να πω την αλήθεια, ήταν μηδενιστική τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα ήταν πιο μετριασμένη. Αλλά να επανέλθουμε λίγο, να ξαναθυμηθούμε τι είχε γίνει. Όχι μόνο στη φορτισμένη μέρα, όπου είχαμε την σφοδρή σύγκρουση γύρω από τις αρμοδιότητες, αλλά να θυμηθούμε τις ημέρες της ψήφισης του 4339, ο οποίος είναι ψηφισμένος νόμος του κράτους, στη βάση του οποίου βεβαίως η ανεξάρτητη αρχή, είναι ευχή όλων μας, θα διεξάγει το διαγωνισμό. Όλοι το επιθυμούμε αυτό. Δεν θα πάμε βέβαια σε μια κατάσταση όπου νομοθετούν οι ανεξάρτητες αρχές. Οι ανεξάρτητες αρχές εφαρμόζουν τους ψηφισμένους νόμους. Είναι ένας νόμος ο οποίος πήρε ψήφο και από κόμματα της αντιπολίτευσης. Το λέμε και το δηλώνουμε με χαρά. Ξανά, για άλλη μια φορά. Η Δευτέρα είναι μπροστά. Προσχήματα πλέον δεν υπάρχουν, κατά τη γνώμη μας. Και προφανώς ο ομιλών ως μέλος της κυβέρνησης δεν θα κάνει κανένα σχόλιο για κανένα πρόσωπο, διότι αυτό είναι αρμοδιότητα της Βουλής και της διάσκεψης των Προέδρων να ανιχνεύσει, όπως καλώς κάνει μέχρι τώρα, τις δυνατότητες συνένεσης, αλλά νομίζω ότι πρέπει το πολιτικό σύστημα να περάσει στον επόμενο βαθμό ρήμανσης, να κοιτάξει αυτοκριτικά το παρελθόν και να συμφωνήσουμε όλοι μαζί, ούτως ώστε πάρα πολύ γρήγορα και ΕΣΟΡΟΥ να συγκροτηθεί και διαγωνισμός να γίνει και τίμημα να καταβληθεί. Αλλιώς νομίζω ότι θα είμαστε υπόλογοι για μια άλλη μια φορά στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό, κύριο Νίκο.